Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Τσίβα. Νόμιζα ότι θα θέλατε να μιλήσουμε για την πρωτιά του Παναθηναϊκού, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι, και εγώ θα θεωρώ λίγο γρουσουζιάνα να πανηγυρίζει κανείς προώρα. Αλλά μπας όχι ότι μας χαλάει, καλό είναι. Αλίμονα, αλίμονα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στα σοβαρά και δύσκολα. Η αλήθεια είναι, εγώ συμφωνώ με την άποψη αυτή και έχω απλά και μόνο δύο συμπληρώσεις να κάνω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, ναι, βέβαια. Η πρώτη είναι ότι οι σχέσεις μας μπορούν πράγματι να επηρεαστούν θετικά, υπό την έννοια ότι κανείς δεν θα ήθελε, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία, να άνοιγε ένα νέο μέτωπο. Mm-hmm. Και να άνοιγε ένα νέο μέτωπο και μάλιστα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ενώ υπάρχουν δύο κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν και τη Δύση, επηρεάζουν και τους Αμερικανούς. Και φαίνεται ο Μπλίνκεν, παρά τα συνεχή ταξίδια, να μην έχει καταφέρει να πετύχει σχεδόν κανένα από τους στόχους του. Πάντως είναι καλό για τους Αμερικανούς ότι έχουν επανακάμψει την περιοχή. Είναι κακό ο λόγος για τον οποίο τα ανέκαθαν. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ο Ερντογάν, όπως ξέρετε, ανέβαλε το ταξίδι του στη Γερμανία. Δεν ξέρουμε τελικά αν θα βρεθεί κάποια καινούργια ημερομηνία. Πάντως, αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι το πρώτο ταξίδι του Ερντογάν με εξαίρεση την Ουγγαρία, η οποία όμως θεωρείται ένας παρίας μέσα στη Δύση, την οποία μπορεί και επισκέπτεται με χαρακτηριστική άνεση. Δεν έχει επισκεφτεί καμία άλλη δυτική χώρα και δεν αναμένεται να συμβεί αυτό μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι και ο Ερντογάν θα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ότι μπορεί μεν στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, της κρίσης στο Ισραήλ, να παίρνει μια θέση που ο ίδιος την αποδίδει στον ανθρωπισμό, στο ότι είναι ο υπερασπιστής του δικαίου των κατατρεγμένων Παλαιστινίων και ούτω καθεξής, αλλά και να είναι μια θέση η οποία δεν αρέσει σε πάρα πολλούς, ειδικότερα δε το ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά απελευθερωτικό κίνημα, πλην όμως μπορεί να παραμένει, ενώ τα έχει σπάσει ξανά με το Ισραήλ, μπορεί να παραμένει διαλλακτικός ή να φαίνεται ότι είναι διαλλακτικός με την Ελλάδα ή ότι τέλος πάντων προσπαθεί να βρει ένα κοινό παρανομαστή με την Ελλάδα. Από αυτή την έννοια, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, πάντα βέβαια υπάρχει και έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, αλλά πάντως εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα γίνει κανονικά και η συνάντηση των δύο ηγετών στη Θεσσαλονίκη σε 7 Δεκεμβρίου και μάλλον θα έχει και ένα θετικό πρόσημο, γιατί πρόκειται να υπογραφούν και αρκετές συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, αλλά πάντως είναι ευπρόσδεκτες. Αυτό όμως που θέλω να πω, όχι απαραίτητο σε αντιπαραβολή, αλλά να το έτσι συμπληρώσω στην εικόνα, είναι ότι η Τουρκία πολλές φορές επενδύει στην ένταση και σε κρίσεις για να έχει μία θέση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Ενώ η Ελλάδα δεν το κάνει αυτό. Να δούμε, ας πούμε, τη Λιβύη. Στη Λιβύη η Τουρκία επένδυσε στην κρίση που υπήρχε, υποστήριξε το καθεστώς Στάρατζ, αν θυμάστε, με το οποίο επέγραψε και αυτή την. Το μνημόνιο, ναι. Παιδί, θα μου επιτρέψετε να πω από κάθε άποψη για την δίθεν οριοθέτηση ΑΟΣ. Είναι χώρα η οποία επενδύει την κρίση ή τέλος πάντων όταν βλέπει κρίση επιδάει μέσα, παίρνει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, το χρησιμοποιεί στον Αγκόρνο Καραμπάχ ανάμεσα στους Αρμένιους και τους Αζέρους και μάλιστα με πολύ σκληρές θέσεις υπέρ των Αζέρων με τους οποίους έχει πάρα πολλά κοινά ιστορικά, εθνολογικά και ούτω καθεξής. Είναι μια χώρα λοιπόν η οποία ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ο Ερντογάν δεν μιλάει μόνο για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δεν μιλάει μόνο για το κακό Ισραήλ το οποίο βομβαρδίζει και σκοτώνει αμάχους. Σε έναν βαθμό νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μαζί του. Όταν όμως βάζει σε αντιπαραβολή τον Ισλαμικό κόσμο, του οποίου υποτίθεται ότι αυτός είναι ο προστάτης και ο πάτρονας πλέον, και μάλιστα βλέπουμε ότι προσπαθεί να φέρει σε δεύτερη μοίρα αραβικές ηγεσίες, ενώ η Τουρκία είναι μία αραβική χώρα υπερασπιζόμενος στους Παλαιστινίους. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο για μένα, η πρωτοβουλία δεν είναι τυχαία, η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Σαουδική Αραβία από την Κυριακή συγκαλεί διάσκεψη μουσουλμανικών κρατών, μεταξύ των οποίων και το Ιράν θα βρεθεί εκεί, προαιώνιος εχθρός των Αράβων, των Σαουδαράβων, ναι, μέχρι πρότινος. Θα βρεθεί λοιπόν και ο Ιρανός πρόεδρος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δημιουργούνται κάποια αντανακλαστικά και σε αραβικές χώρες, οι οποίες δεν θέλουν να βλέπουν την Τουρκία να εμφανίζεται ως τόσο προωθημένη σε αυτή την αντιπαράθεση ως προστάτης των Παλαιστινίων. Και μάλιστα, για μένα αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο, ο Ερντογάν έχει μιλήσει για σταυροφόρους. Έχει μιλήσει για μουσουλμανικό αίμα το οποίο χύνεται στη Γάζα, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρονται οι υποκριτές δυτικοί. Έχει δηλαδή πάει την αντιπαράθεση κάποια σκαλιά πιο πάνω που καμία αραβική ηγεσία και μουσουλμανική, με εξαίρεση το Ιράν και τη Χεσμπολάχ, αλλά θεωρούνται και οι δύο παρείες από τη Δύση,
Δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει η Σαουδική Αραβία, δεν το έχουν κάνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν το έχει κάνει η Ορδανία. Ναι, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για όλο αυτό. Γιατί ακόμη και η ρητορική ότι να λέει στους Άραβες, θυμηθείτε τι ευτυχισμένοι ήσασταν πριν εξεγερθείτε εναντίον των Οθωμανών και φύγετε, διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ιστορικά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ρητορικό παράδοξο ανατροπή, σαν να θέλει να ξαναγράψει την ιστορία. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι. Δεν τους φέρνει καλές μνήμες. Ναι, ακριβώς. Όπως το λέτε. Ναι. Τώρα, άρα αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι μπορεί ρητορικά και συναισθηματικά ή οτιδήποτε να πλειοδοτεί, ας πούμε, και να προσπαθεί να προσετεριστεί την κοινή γνώμη στις μουσουλμανικές χώρες και να τους, ας πούμε, γαργαλίσει τα αντιδυτικά τους αισθήματα, αλλά δεν θα κάνει και το βήμα ο ίδιος να πάρει απόσταση από τη Δύση ξανά και μεγάλη. Απευθύνεται στις αραβικές πλατείες. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Και δεν προσπαθεί μόνο να προσετεριστεί, προσπαθεί να πατρονάρει. Είναι δύο διαφορετικά. Ο προσετερισμός είναι κάτι πιο ήπιο. Mm-hmm. Το να θέλει να παίξει το ρόλο του πάτρονα και του προστάτη είναι κάτι πιο βαρύ και πιο δύσκολο. Γι' αυτό κιόλας είπα, ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά και άλλων αραβικών κρατών. Από τη Δύση, η Τουρκία, κύριε Τσίμα, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ξέρω ότι σε κάποιους όπως σε μένα και σε εσάς δεν αρέσει. Κάποιους άλλους μπορεί να τους χαροποιεί, να τους ικανοποιεί. Η Τουρκία αποκλίνει συνεχώς από τη Δύση και έχει αποφασίσει ότι, ότι η δική της υπόσταση περνάει μέσα από την αυτονόμησή της από τη Δύση. Αυτό είναι σαφές και δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι ο κύριος εκφραστής αυτής της άποψης, αλλά είναι η κυρίαρχη άποψη σήμερα στην Τουρκία. Ότι δεν μπορούμε να σταθούμε ως αυτοτελής, αυτοδύναμη, ανεξάρτητη δύναμη στον πλανήτη, όσο είμαστε ταυτισμένοι, ευθυγραμμισμένοι ή τέλος πάντων σκεφτόμαστε και τα συμφέροντα των δυτικών. Έχουμε μια δική μας πολιτική την οποία ακολουθούμε. Μπορούμε όπου θέλουμε να επιλέγουμε κάτι άλλο και ας είμαστε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ξέρετε, αυτό πάει αρκετά βήματα παρακάτω τον περίφημο τουρκικό εξαιρετισμό. Πράγματι, η Τουρκία είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχουν και υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να έχει μόνο απαιτήσεις. Λοιπόν, η σημερινή Τουρκία, όπως έχει διαμορφωθεί η ταυτότητά της, η φυσιογνωμία της, έχει αλλάξει τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια και ξαναλέω, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στον Ερντογάν, εκφράζεται από τον Ερντογάν. Είναι μια χώρα η οποία θεωρεί ότι το μέλλον της βρίσκεται μακριά από τη Δύση. Όχι απαραίτητος κοντά στην Ανατολή, στη Ρωσία, στην Κίνα, αλλά πάντως μακριά από τη Δύση. Βλέπει επίσης ότι ο κόσμος μας έχει χαρακτηριστικά μεταδυτικού, μεταμερικανικού κόσμου. Θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως και μια υπερβολική εκτίμηση. Δεν είναι ότι οι Αμερικανοί πράγματι έχουν χάσει επιρροή. Έχουν χάσει επιδραστικότητα, το βλέπουμε τι συμβαίνει τον τελευταίο μήνα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολύ περισσότερα. Όμως δεν σημαίνει ότι έχουν πάψει να είναι μεγαλύτερη δύναμη και στο προβλεπτό μέλλον, αν κάνουμε έτσι μια πρόγνωση, δεν θα παραμείνουν πάρα πολύ ισχυροί. Όμως οι Τούρκοι θεωρούν ότι ζούμε σε ένα μεταβατικό περιβάλλον, όπου εκεί που μπορούν θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για να γίνουν μια διαπεριφερειακή δύναμη που ακόμα δεν είναι, η οποία θα έχει λόγο και ρόλο. Ξέρετε, αυτά που λέει ο Μπαχτελή, αλλά τα επαναλαμβάνει λίγο μετά ο Ερντογάν. Αυτή η αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι με την επανάκτηση εδαφών, αλλά με την επανάκτηση ελέγχου και επιρροής, τα εδάφη που κάποτε ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι πράγματι ο απότερος στόχος της σημερινής Τουρκίας. Ναι, και αυτό είναι το ενδιαφέρον της ρητορικής. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.